Φίλε και φίλοι, γεια σα. Χρόνια πολλά σε όλου. Για μένα αυτή η ιστορία με τα χρόνια πολλά τη σημαία την υποστήλαμε, κύριε Γραμμέ. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Να προσέχουμε τη σημαία μα. Τη σημαία μα. Τα χρόνια πολλά για μένα υπάρχουν και θα υπάρχουν, διότι το παλαιό ημερολόγιο γιορτάζει τα Χριστούγεννα την Πρωτοχρονιά αργότερα από εμά του νέου ημερολογίου, που για μένα το έχω πει χίλιε φορέ ότι του παλιού ημερολογίου. Είναι περισσότερο πιστή από ότι εμεί του νέου. Μπορεί να παρεξηγούνται ορισμένοι, αλλά δεν έχει σημασία. Και είμαι αυτό που τηρώ όσο μπορώ περισσότερο τα όσα πρεσβεύει το παλαιό ημερολόγιο, γιατί και η οικογένειά μου, εν πάση περιπτώσει, είναι με το παλαιό. Όχι με την έννοια τη ταινία, αν θέλετε. <Κι> ανάποδα <Κι> είναι. Θα την βάλουμε ευθεία. Με την έννοια ότι. Γιατί υπάρχουν και στο παλαιό ημερολόγιο κάποιοι ακραίοι, έτσι μην κοροϊδευόμαστε, κάποιοι περίεργοι τύποι, οι οποίοι δυσφημούν το παλαιό ημερολόγιο. Όμω. Το έχω πει χίλιε φορέ ότι το ημερολόγιο αυτό είναι το πατρό, είναι το πραγματικό, είναι το, 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 το κανονικό μα ημερολόγιο. Τώρα, γιατί έγιναν όλα τα υπόλοιπα, α τα αφήσουμε. Είναι τα λεπτά, τα ψηλά γράμματα που καμιά φορά μπορούν και διακρίνουν και την ουσία από την επιφάνεια. Θα είμαι όμως σήμερα ιδιαίτερα αυστηρό με όλου. Πέραν τα χρόνια πολλά, τα τυπικά κτλ., ίσω για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα καταλάβετε για ποιο λόγο η Μακεδονία και η Θράκη διεκδικούνται με έναν βάναυσο βίαιο τρόπο. Σα έχω πει χίλιε φορέ ότι ο λόγο είναι γεωοικονομικό. Και όταν λέω γεωοικονομικό, έχω μιλήσει για, τα... για του αγωγού, έχω μιλήσει για, το... για τον διάπλου του αξιού ποταμού. Τα έλεγα εδώ στον Πετρόπουλο, στον Κόντα, θα το θυμάστε τον περίεργο τρύπο που έλεγε ότι λέω ανέκδοτα, όταν ο ίδιο είναι ανέκδοτο έτσι κι αλλιώ, για τα λιμάνια που πρέπει να δώσουμε στου Σκοπιανού, εάν συμφωνήσουμε σε σχέση με τη συμφωνία των Πρεσπών. Βέβαια, η ιστορία των λιμανιών, για να μην ξεχνιόμαστε, είναι, γι' αυτό σα είπα, τα εθνικά έγκληματα γίνονται βήμα-βήμα. Ήταν το έγκλημα τη ενδιάμεση συμφωνία που υπέγραψε η Ελλάδα με τα Σκόπια επί Πασόκ. Δηλαδή, το Πασόκ έβαλε ένα λιθαράκι την περίοδο, η Νέα Δημοκρατία δεν την άλλαξε την ενδιάμεση συμφωνία και από αυτή την ενδιάμεση συμφωνία ήρθε και σφραγίστηκε με τη συμφωνία των Πρεσπών η δυνατότητα των Σκοπιανών να έχουν λιμάνι, να έχουν εμπορικό στόλο, λιμενικό. Πού? Στο θερμαϊκό κόλπο. Δεν μιλάμε τώρα, να τραλαθούμε. Και ναι, όπω η Παραγουάη στην Νότια Αμερική. Ισχύει, υφίσταται. Για όσου ξέρουν λίγο γραφεία, α ψάξουν λίγο περισσότερο και να δουν και τη συμφωνία για το δίκαιο των θαλασσών. Δεν είναι μόνο αυτό όμω. Αυτή η ευλογημένη περιοχή, η Μακεδονία, μαζί με τη Θάκη, είναι ευλογημένε και καταραμένε περιοχέ η Μακεδονία και η Θράκη θα μπορούσαν να ταίζουν πραγματικά, κυριολεκτικά και μεταφορικά την Ελλάδα. Δηλαδή ο πραγματικός λόγος που η Μακεδονία και η Θράκη αμφισβητούνται, εστιάζεται σε γεωοικονομικά κυρίως πλαίσια. Αν πάμε λίγο στο παρελθόν, δεν είναι τυχαίο ότι οι Αθηναίοι, οι αρχαίοι Αθηναίοι ας πούμε, τις πρώτες απικίες που έκαναν, τις έκαναν στα παράλια της Θράκης και της Χαλκιδικής. Όχι γιατί θέλουν να κάνουν μπάνιο στι ακτέ τη Χαλκιδική, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Όχι, αλλά γιατί είχε ορυκτά αυτή η περιοχή. Είχε μεταλλεύματα, τα οποία χρειαζόταν οι Αθηναίοι. Ο χρυσό δηλαδή τη Χαλκιδική, που ήταν το μήλον τη έρηδο μεταξύ των Αθηναίων, με την ποτίδια που γινόταν τότε οι μάχε μεταξύ Φιλίππου, Μακεδόνων και Αθηναίων, αφορούσε τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Δεν αφορούσε κάτι άλλο. Τα ορχεία της Θράκης ήταν το μήλον της έρηδος των απικιών που έκαναν οι Μητροπολιτικές Πόλεις της Ελλάδος προς περιοχές αυτές. Δεν πήγαιναν για βόλτα, δεν κάναν τουρισμό. Ποιος θα τα καταλάβει αυτά, οι φελοί που σας κυβερνάνε ή οι φελοί που σας διδικούν, νομίζω ότι διδικούν. Και επειδή λοιπόν στο κοινοβούλιο από το 1997 εγώ βάζω σε φώναζα για τα πέτρα, έλεγα, 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 και το 2007 στο κοινοβούλιο ούρλιαζα για το θησαυρό που κρύβει η Μακεδονία και η Θράκη και έλεγα ότι όλο το παιχνίδι παίζεται γύρω από αυτήν την ιστορία θα θα αναγκαστώ να επικαλιστώ έναν τιμημένο, βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών ακαδημαϊκός δάσκαλος και από παγκόσμια φόρα ο οποίος έκανε μια μελέτη ομιλία ο... Ο γνωστό αναπληρωτή καθηγητή του τμήματο γεωλογία του Απιθύτα, ο Βασίλειο Μέλφο, ο οποίο λέει στην αποκάλυψή του Αμύθιτο θησαυρό της τη Ελλάδο που ψάχνει ολόκληρο ο πλανήτης». Είναι ο αμύθιτος της θησαυρό. Και αυτέ λοιπόν, αυτό ακριβώ ψάχνουν. Σα έχω πει για τα ίμια για το Όσμιο πρώτο από όλους και μέσα στη Βουλή το είχα αναφέρει. Μόνο για αυτά, ρε, μερικοί από εσά πρέπει να επιδοκιμάσετε αυτά που λέω αφού επιβεβαιώνομαι. Στην εργασία λοιπόν που έκανε ο καθηγητής αυτός, ο άνθρωπος αναπληρωτής, και βραβεύτηκε παρακαλώ, έγραψε συγκεκριμένα πράγματα. Στην Ελλάδα λοιπόν, σύμφωνα με τον καθηγητή, υπάρχουν συγκεκριμένα μέταλλα υψηλής τεχνολογίας και σπάνια μέταλλα. Συγκεκριμένα, τα οποία επαναλαμβάνω, τα χρειάζονται για να κάνουμε την πέμπτη επανάσταση τεχνολογική. Ποια είναι τα μέταλλα αυτά. Τα κινητά τηλέφωνα, αυτά τα ρημάδια, αυτά τα ρημάδια για να τα έχουμε εδώ και να τα βλέπουμε έτσι και να κοιτάμε το κινητό μας και να κάνουμε να να ψάχνουμε, να, 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 ψάχνουμε το ένα, να ψάχνουμε το άλλο. Δεν γίνονται επειδή έτσι ξύπνησε ένα πρωί ο Βελόπουλος και έκανε κινητό τηλέφωνο. Χρειάζονται ορισμένα πράγματα εδώ μέσα. Τι χρειάζονται. 10-15 συγκεκριμένα μέταλλα και στοιχεία, μέταλλα, τα περισσότερα από τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα. Τα περισσότερα από αυτά, γραμμένα υπάρχουν στην Ελλάδα. Λέει ο καθηγητή, εγώ δεν τα λέω, εγώ τα έλεγα. Εγώ ήμουν περίεργο. Έρχονται σήμερα και μα το λένε. Όλο ο κόσμο ψάχνει λοιπόν, γιατί αυτά τα μέταλλα δεν είναι τεράστια ποσότητα, είναι μικρέ οι ποσότητε. Μικρέ ποσότητε συγκεκριμένων μετάλλων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ηλεκτρον υπολογι... ηλεκτρονικών υπολογιστών, στην πράσινη τεχνολογία, στη δημιουργία ανεμογετηριών και πάνελ. Δηλαδή, συγκεκριμένα μέταλλα τα βλέπετε εδώ. Έτσι. Αυτά είναι τα μέταλλα για να γνωριζόμαστε όλοι together που λένε στο χωριό μου. Έτσι. Γιατί μερικοί δεν καταλαβαίνουν, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο και το φυσικό ή οι ιδρύτε, είναι και αυτά. Το ρήνιο. Το είπα χθε εδώ γραμμένε. Το ρήνιο. Σπάνιο μέταλλο βρίσκεται στη χώρα μας σε 4-5 περιοχέ. Πού όμω, στη Θράκη και την Μακεδονία. Το ορυκτό που λέγεται Μολυβενίτη στι υψηλότερε συγκεντρώσει παγκοσμίω είναι εδώ, στη Μακεδονία και τη Θράκη. Σε αυτέ επαναλαμβάνω τι περιοχέ. Τι σημαίνει Ειρήνη, θα μου πει τώρα εδώ ο Γιωργάκη, το έχει και ο άτομος. Δεν είναι ειδικό για τα μέταλλα, δεν είναι η δουλειά του. Το Ρήνιο λοιπόν χρησιμοποιείται, φίλε και φίλοι, σε υπερκράματα και στην αεροναυπηγική. Χωρί το υπερκράμα αυτό δεν μπορεί να γίνει δωρηφόρο, δεν μπορεί να γίνει αεροπλάνο, δεν μπορεί να γίνει ελικόπτερο. Ένα υπερκράμα ισχυρό κυρίω για τα αεροσκάφη τη πέμπτη γενιά, όχι τα τρίτη και τέταρτη γενιά, στην κατασκευή θερμομέτρων, πολύ αξι... α... ακριβή ευθυν... ευκρίνεια. Δηλαδή, είναι υψηλή ποιότητα μέταλλο και πανάκριβο, παρακαλώ. Σε ολόκληρο τον κόσμο, λέει ο κ. Μέλφο, δύο-τρει χώρε διαθέτουν το μέταλ αυτό. Μία είναι η ευλογημένη Ελλάδα. Και πού, Μακεδονία και Θράκη. Για να καταλαβαίνόμαστε κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο, τον τόπο που λέγεται Νέο Ελλάδα. Γιατί αναρωτιούνται κάποιοι, γιατί η Μακεδονία, γιατί η Θράκη, για ποιο λόγο. Έτσι ξύπησε ένα πρωί ο Αμερικανό και ο Γερμανό, θέλει να διεκδικήσει τη Μακεδονία και τη Θράκη. Και το στο φλάρο, όλα γίνονται για του πόρου. Όλα. Φίλε και φίλοι, επειδή κάποιοι θα μου πούνε, έλα μωρέ που τα που δεν τα έλεγες και πως τα έλεγες και δώσ' μου τώρα πάνω το βίντεο στο ελληνικό κοινοβούλιο που χτυπιώνουν πάνω στα έδρανα μόνος μου εκεί την περίοδο 300 βουλευτέ, με κορόιδευαν όλοι. Ακόμη και στο κόμμα μου. Για να το δείτε που συνεργαζόμουν έτσι. Για να το δούμε. Ότι έτσι αλλιώς η χώρα μας διαθέτει πλουτοπαραγωγικές πηγές και δει πετρέλαιο. Φυσικό αέριο, ορυκτό πλούτο, ουράνιο, χρυσό, και ένα σωάλλα στρατηγική σημασία ορυκτά, τα οποία ουδέποτε καμία μα καμία κυβέρνηση δεν τα πήρε σοβαρά. Εαυτούς λοιπόν του κυρίου, του ασόβαρου, ψηφίστε του εσεί! Αυτό θα έλεγα στη Βουλή, όταν από κάτω γελούσαν όλοι. Και βγαίνουν πλέον τώρα ακαδημαϊκοί τη χώρα, βραδευμένοι παγκοσμίω και με επιβεβαιώνουν. Γιατί φίλε και φίλοι, το έχω πει χίλιε φορέ. Όταν ψηφίζει ανίκανου, είναι ανίκανοι να κυβερνήσουν. Και το αποτέλεσμα θα είναι πτώχευση. Γι' αυτό και έγινε η ελληνική λύση. Δεν είναι τυχαία η ελληνική λύση. Έξι με ένα πρωί να γίνω επιχειρηματία είμαι εγώ. Δεν είμαι ούτε πολιτικό, ούτε επάγγελμα του μπαμπάς Είμαι επαγγελματία πολιτικό, ούτε κανένα συγγενή μου. Το κάνουμε για την πατρίδα στην ελληνική λύση. Για την Ελλάδα. Και αυτή είναι η επιβεβαίωση. Υπάρχουν άπειρα τέτοια βίντεο στο YouTube. Μπείτε στο YouTube και δείτε τα. Δεν τα λέω σήμερα. Από το 1995, 96, 97, που να μιλάω για τα πετρέλα και το πλούτο, τα έλεγα. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Μεφ, Μέλφο, υπάρχουν ευγενή μέταλλα, χρυσό, αργυρό, μέταλλα υψηλή τεχνολογία, χαλκό, κοβάλτιο, αντιμόνιο και σπάνια μέταλλα, ρήνιο και μολύβδιο. Μόλυβδο. Που είναι απαραίτητα, επαναλαμβάνω, για να γίνει αυτό που κοπήκε φορέ. Να γίνει ένα σκάφο. Πέμπτη γενεά. Έτσι. Ακούστε όμω, φίλε και φίλοι, το, κυ, το κυριότερο. Περιοχές Όπω σα λέω για τι περιοχέ. Δείτε εδώ. Μιλάμε για πλατίνα εδώ. Μιλάμε για ε, ένα σωρό. Ομάδα πλατίνα. Πλατίνα παλάδιο. Τα οποία είναι εκμεταλλεύσιμα. Λέει συγκεκριμένα πράγματα, παιδιά. Ε, ε, Κοιτάσματα. Πλατίνα. Ξέρετε τι Πλατίνα. Είναι πανάκριβο το. το, το. Δηλαδή για να κάνει ένα ρηματοκινητό χρειάζεσαι συγκεκριμένα μέταλλα. Υπάρχουν στη Μακεδονία και τη Θράκη. Εγώ τα λέω αυτά. Περιοχέ. Χαλκιδική. Θράκη. Κυκλάδε. Ακούστε τώρα. Κυλκή. Λίμνο Λέσβο φιλοξενούν τέτοια μέταλλα. Δηλαδή από την υπόλοιπη Ελλάδα μόνο οι κυκλάδε διαθέτουν ένα-δύο τέτοια μέταλλα. Όλε οι υπόλοιπε περιοχέ γραμμένε είναι στην Βόρεια Ελλάδα, στη Θράκη και τη Μακεδονία. Και ύστερα να αναρωτιέστε εσεί γιατί θέλουν να πάρουν τη Μακεδονία από την Ελλάδα. Για ποιο λόγο τη διεκδικούν. Για ποιο λόγο τη θέλουν ελληνική. Για ποιο λόγο δεν θα μα αφήσουν ποτέ με αυτέ τι ηγεσίε να χορτάσει ο ψωμί. Άλτε από εδώ πέρα! Και έχω τα παιδιά μα να παίρνουν 400-500 ευρώ όταν μπορούσαν να παίρνουν και 3.000 ευρώ το μήνα! Όταν θα μπορούσαμε να κάνουμε επιτέλου μια τεχνολογική επανάσταση! Με συγκεκριμένε, το τονίζω, πατέντε που υπάρχουν και τι έχουμε έτοιμε εμεί στην ελληνική λύση. Και υπάρχει και το μέταλλο, το, το πρωτογενέ υλικό για να το φτιάξει. Ποιο το φτιάξει, ο χαραμοφάη που κυβερνάει την Ελλάδα, ο πολιτικό απαταιώνα ή ο άλλο που έρχεται γιατί ο αμπάστη λεφτά. Ποιο! Τα λέω, μα δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Μπα και καταλάβετε, έχετε εκλογέ σε λίγο καιρό. Όλα αυτά λοιπόν, τα μείζωνα μέταλλα, συμπτωματικά είναι στη Μακεδονία και τη Θράκη. Και όλα αυτά, συμπτωματικά τα διεκδικούν συγκεκριμένε χώρε. Είναι συμπτώσει. Τώρα, αν εσύ πιστεύετε σε επαναλαμβανόμενε συμπτώσει, τότε είστε ανόητοι και καλά κάνετε και ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Έλληνε και δεν ξέρω τι άλλο. Δικαίωμά σα. Εμεί θα επιμένουμε σε αυτά που πραγματικά μα κρύβουν. Και θα τα αποκαλύπτουμε όλα. Όπω, φίλε και φίλοι, από το 2010 και μετά, ο πλανήτη φαίνεται ότι αλλάζει χέρια. Ο πλανήτη πλέον μετατοπίζεται από τη μονοκατορία των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια πολυπολική κατάσταση με διάφορε χώρε που αρχίζουν και αναδύονται. Πρώτη αναδύθηκε η Ρωσία. Μετά αναδύεται πλέον πραγματικά βήμα-βήμα, πολύ γρήγορα, όχι η βήμα με την έννοια του απλού βήματο, η Κίνα. Ταυτόχρονα αναδύεται και η Ινδία. Δυστυχώ όμω η Ελλάδα είναι σε λάθο συμμαχία. Σε λάθο πλευρά κάθε φορά. Και αυτό αποδεικνύεται ότι η συμμαχία μα δεν μα στηρίζει στα εθνικά μα θέματα. Με την είσοδο τη ανθρωπότητα στην εποχή των νέων τεχνολογιών, όπω τι αποκαλούν οι επιστήμονε, των νέων τεχνολογιών, τα παλαιά πολιτικά σχήματα δεξιά και αριστερά έχουν καταρρεύσει. Όπω τα ακούτε. Έχουν καταρρεύσει. Δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά. Δεν υπάρχει κομμουνισμός καταρχάς. Το εργοστάσιο που τον εφήβρε η Σοβιετική Ένωση έχει καταρρεύσει και έχουν καπιταλισμό και αυτοί. Δεν υπάρχει. Και ο καπιταλισμός που εφαρμόζεται εκεί, ο στρεβλός μας, η στρεβλά της Ρωσίας, είναι καπιταλισμός. Το ίδιο επαναλαμβάνω και στον καπιταλισμό των ΗΠΑ. Βλέπετε ότι ο Τραμπ έχει μια άλλη αντίληψη πιο κρατικιστική παρέμβαση και πιο απομονωτική εντό εισαγωγικών, ώστε να κερδίζει ο Αμερικανό πρώτα, όπω λέω εγώ, να κερδίζει η Ελλάδα μου, ο Έλληνά μου, ο συμπατριώτη μου, ο συνέλληνά μου και μετά όλοι οι άλλοι. Αυτό λέει η ελληνική λύση. Οι Ηνωμένε Πολιτείε λοιπόν παραμένουν στην κορυφή για να μην κοροϊδευόμαστε, όμω υπάρχει ένα αλλά. Μπορεί οι Ηνωμένε Πολιτείε να παραμένουν στην κορυφή, αλλά δεν κατέχουν πλέον τη μόνο καθεδρία τη παγκόσμια δύναμη. Μαζί με τη επα. πλέον βρίσκονται η Ρωσία, και η Κίνα, οι Ηνωμένε Πολιτείε ετοιμάζονται πυροδοδό για να παραδώσουν τα ενία τη παγκόσμια ηγεσία. Γι' αυτό και ο Τραμπ είναι έξαλλο και προσπαθεί να δημιουργήσει τι γέφυρε ώστε να μην παραδώσουν οι Ηνωμένε Πολιτείε τα ενία τη παγκόσμια κυριαρχία, διότι η Κίνα η οποία απειλεί και τι δύο χώρε και τη Ρωσία και την Αμερική, σήμερα είναι η πρώτη δύναμη. Σήμερα η Κίνα παγκοσμίω οικονομικά είναι η πρώτη δύναμη. Μην κοροϊδευόμαστε, μην αυταπατώμεθα. Τελεία και παύλα. Το Πεκίνο προηγείται στην οικονομία, προηγείται στο εμπόριο, ακόμα και σε αρκετού άλλου τομεί τεχνολογικού, αλλά έχει μία δυναμία που είναι η αχύλιο πτέρνα τη προσωρινή. Και αυτή είναι ο στρατιωτικό τομέα. Δεν είναι έτοιμη δηλαδή ακόμα, μέχρι το 22, 2024 24 θα είναι μαστή, αλλά τώρα δεν είναι έτοιμη. Στα υπόλοιπα είναι ο παίκτη, ο παγκόσμιο. Την αδυναμία λοιπόν τη υπερδύναμη των ΗΠΑ κάλυπταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τα τελευταία χρόνια, κέντρα συγκεκριμένα που διαμόρφωναν πολιτική και διασφάλιζαν την πορεία των ΗΠΑ και των συμμάχων του. Δηλαδή, ποια είναι τα κέντρα αυτά, Παγκόσμια Τράπεζα, Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Έτσι. Η που τύπωνε το δολάριο και ήταν το όπλο των Αμερικανών για να ελέγχουν την παγκόσμια οικονομία. Τώρα όμω, Ρωσία, Κίνα, Ινδία και άλλε χώρε συζητούν να αποτινάξουν από πάνω του το δολάριο. Εδώ λοιπόν είναι το κύκνιο άσμα των Αμερικανών. Εδώ λοιπόν οι Αμερικανοί πλέον φαίνεται ότι πνέουν τα αλήθεια. Στο βιβλίο μου η Ελλάδα η αγαπητέ μου γραμμένε 1996, στο κεφάλαιο πρώτο, έγραφα ακριβώς ότι η Αμερική μαθηματικά τα επόμενα 40 χρόνια δεν θα είναι η παγκόσμια υπερδύναμη. 1996 εδώ ο μικρός, ο ελάχιστος, ο ταπεινός, ο δημοσιογραφάκος, ο απλός συγγραφέας, ο απλός... Ό,τι θέλετε, πέστε μου. Αρχαιολόγο, εν Υποψήφιο διδάκτο φιλοσοφίας. φιλοσοφική. Φιλοσοφία. Όχι φιλοσοφική, φιλοσοφία. Μπερδευόμαστε. Η διεθνή κοινότητα λοιπόν αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Μπορεί η Ιουάστρο να ηγηθεί του νεοδυτικού κόσμου. Έχει τη δυνατότητα. Θα σα το πω, μα η απάντηση είναι όχι. Και α το λέω ευθέω, είναι όχι. Και βγαίνει αβίαστα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε και ο Τραμπ, ο προσπαθεί να ηγηθεί και πάλι των ΗΠΑ και να γίνει η ηγείτορα δύναμη οι Ηνωμένε Πολιτείε να γίνουν. Δεν τον επιτρέπουν το βαθύ κράτο των ΗΠΑ. Ελλάδα και Δύση μπορούν να εμπιστευτούν. Δύση, όταν λέμε την Ευρώπη, αναφερόμαστε. Τι ΗΠΑ, ότι θα είναι το μαξιλάρι και το παγκόσμιο παιχνίδι τη ανακατάταξη. Δεν θα βρουν αυτή την Ελλάδα από τσιτημένου. Ούτε εδώ απαντάτε. Όχι, είναι η απάντηση. Διότι αν σταθούμε δίπλα στου Αμερικανού, είμαστε χαμένοι από χέρι τα επόμενα χρόνια. Είναι ξεκάθαρο πλέον. Αν σταθούμε μονοσήμαντα ναι στην καλή σχέση με τους Αμερικανούς, ναι στις γέφυρες με την Αμερική, ναι στον Τραμπ, αλλά να το θυμάστε, πολιτική σημαίνει προβλέπω τις εξελίξεις και επιλέγω τη διαδρομή. Δεν σημαίνει διαχειρίζομαι το τώρα, ξεχνώντας ότι υπάρχει το αύριο. Έτσι η Ελλάδα λειτουργεί τα τελευταία 100 χρόνια και σύρεται πίσω από τι εξελίξει γιατί έχει ανίκανο στου πολιτικού ηγέτε να αντιληφθούν το αύριο, ώστε με βάση τι επόμενε γενιέ και όχι τι επόμενε εκλογέ να υλοποιούν σχέδια και προγράμματα. Η σημερινή αντιπαράθεση, φίλε και φίλοι, με την Τουρκία, που είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα τη αμερικανική πολιτική των τελευταίων 80 και τη γερμανική πολιτική στο Αιγαίο, χρονολογείται από το 1821 και δεν τελείωσε ακόμα. Εάν η Ελλάδα απέκτησε κρατική συγκρότηση, ήταν επειδή συνεισέφερε στην ευρωπαϊκή δύναμη τα μέγιστα. Δηλαδή, τη στήριξαν όσο τη στήριζαν, μια από εδώ με του Τούρκου, τα μια με μόνο και μόνο γιατί ήθελαν να έχουν ένα μικρό αντίβαρο στον τουρκικό σοβινισμό, μιλιταρισμό, επετακτισμό, η δυτική. Οι ευρωπαϊκέ δυνάμει μα στήριξαν από το 1821 μέχρι το 1922 όταν δηλαδή είδαν ότι αυτή η μικρή δύναμη μπορούσε να γίνει τεράστια υπερδύναμη και να έφτανε κοντά στη Μοσούλη όπου τα πετρέλαια υπήρχαν και θα μπορούσε να γίνει ο ρυθμιστής η Ελλάδα αν μας άφηνα να προελάσουν πραγματικά χωρίς να βοηθούν τους Τούρκους οι Ιταλοί, οι Γάλλοι και οι Άγγλοι και μετά οι φίλοι μας οι Ρώσοι, Σοβιετικοί τότε κομμουνιστές θα φτάναμε φίλε και φίλοι να στείλουμε στη Μογγολία αυτά τα Μογγολάκια που ήρθαν στη Μικρά Ασία και ισοπαίδωσαν το Βυζάντιο. Δεν μας άφησαν μα εγκατέλειψαν. Και όχι μόνο μα εγκατέλειψαν, 10, χρόνιας μακραίων, 10 χρόνια μακραίων, 10.000 χρόνια μακραίων ιστορία στη Μικρά Ασία ξεριζώθηκαν το 22-23 και μα πέταξαν στη θάλασσα οι σύμμαχοί μα και όχι οι Τούρκοι. Και ξεριζώθηκε ο ποντιακό ελισμό, ξεριζώθηκε η Μικρά Ασία, ξεριζώθηκε η Ανατολική Θράκη, ξεριζώθηκε η Ρωμιλία, ξεριζώθηκε η Βόρειο Ήπειρο. Οι σύμμαχοί μα ήταν η ηθική αυτούργη. Η φυσική η Τούρκη, η ηθική η Σα τα λέω αυτέ, φίλε και φίλοι, γιατί το 1922 αποτέλεσε ένα ορόσημο για την Ελλάδα. Ένα ορόσημο συγκεκριμένο μεταβάσεω σε μια χώρα δορυφόρο των Γερμανών, κυρίω των Αμερικανών και των υπολείπων χωρών, που δεν κοιτούσε το εθνικό τη συμφέρον, αλλά το συμφέρον των δυτικών. Δηλαδή η ανεξαρτησία μα πλέον δεν υπάρχει από τότε. Από το 1922-23 και μετά δεν υπάρχουμε ω χώρα. Δεν υπήρξε ποτέ πραγματικά ικανή ηγεσία να σηκώσει το βάρο αυτού του τεράστιου έθνους, του ελληνικού έθνους. Να προγραμματίσει, να δημιουργήσει, να φτιάξει, να υλοποιήσει και κυρίω να είναι κερδισμένη χώρα και οι Έλληνε. Δεν έγινε ποτέ. Απλά παρασιτικά οικογένειες συγκεκριμένες 10, 15, 20 χίλες θέλετε επιχειρηματιών πολιτικών απομιζούν εδώ και περίπου 90 χρόνια από τον Έλληνα το βιός του, τον αγώνα του, τον κόπο του, τη φυσία του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η ικτρή πραγματικότητα του ελληνικού κρατηδίου. Η Ελλάδα εξαρτάται απόλυτα από τη Δύση. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα γιατί είναι σερμένη και δεμένη πίσω από το άρμα των Γερμανών και των Αμερικανών η πολιτική μας. Διότι είναι όμοιροι των Ελλήνων πολιτικών οι Έλληνε και των πολιτικών που ασκούνται από του πολιτικού αυτού που είναι πρώτα δυτικόδουλοι και μετά αγαπούν την πατρίδα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ανήκουμε στην διεθνή κοινότητα. Συμμετέχουμε στο διεθνέ γίγνεσθε. Μέλο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε το 1922. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τότε ήμασταν με τους νικητέ στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 14-18. Μα Ήθελαν οι σύμμαχοι να πετάξουμε του Τούρκου από τη Μικρά Ασία και όταν πλέον δεν ήθελαν παραπάνω την Ελλάδα, μα πέταξαν σαν στιμένη λεμονόκουπα. Αυτό να το θυμάστε η πολιτική, και όλες οι δυτικόδηλοι και όλε οι νεοδημοκράτε που νομίζετε ότι ανήκετε στην Δύση. Ανήκετε στην Ελλάδα. Ανήκετε στο έθνο. Ανήκετε στην ιστορία μα. Και μετά ανήκετε όπου κουστάρετε. Πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνε και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Αυτή είναι η δική μα άποψη. Φίλε και φίλοι, η Ελλάδα έχει εμπλακεί σε μια συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία προοικοδομεί δραματικέ εξελίξει. Ήμουν από τις πρώτες το 2007 που έλεγα τον άξονα Ισραήλ, Ελλάδο, Κύπρου και Αίγυπτο, αν μπορούσαμε να πάρουμε μαζί. Το έλεγα. Αλλά πάντοτε έλεγα ότι όταν αυτή η επιλογή σου δεν εξαρτάται 100% από σένα, αλλά εξαρτάται από τη διάθεση τρίτων χωρών, βλέπε οι ΗΠΑ και Γερμανία, τότε αυτό ο άξονα είναι υπομόχλιο άλλων χωρών και όχι μοχλό για την εθνική σου ανεξαρτησία. Αυτό ο άξονα βολεύει του Αμερικανού και Γερμανού, αλλά αν μα αφήσουν όπω το 22-23 αυτοί οι δύο, θα μα λιανίσει η ιστορία και θα χάσουμε και την Κύπρο, θα χάσουμε και τη Θράκη, θα χάσουμε και το Αιγαίο, θα χάσουμε και τη Μακεδονία. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί δεν βασιζόμαστε στη δική μα βούληση, στη δική μα υλοποίηση πραγμάτων. Γιατί δεν έχουμε ηγεσία ικανή να πει «Ναι, κάνω άξονα, αλλά ταυτόχρονα προσέχω την πλάτη μου». Προσέχω αυτό που θα μου προκύψει σαν το 1922, σαν το 1974, σαν το 1945 μας έβαλα να σκοτωθούμε μεταξύ μας τα αδέρφια, να σκοτώνει ο κομμουνιστής το δίθεν κεντρό ή δεξιό και το αντίστροφο. Για να μην μπορεί η Ελλάδα μετά να κερδίσει από τη συμμετοχή της στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ήμασταν παρείες και έτσι μας συμπεριφέρονται. Αυτό μόνο με την ελληνική λύση θα αλλάξει. Δενόμαστε σήμερα άσχημα σε κάτι αμφισβητήσιμο και ίσως ξαναζήσουμε το 1922. Δενόμαστε, επαναλαμβάνω, σε κάτι αμφισβητήσιμο περί συμμαχιών με Ισραήλ, Κύπρου, Κύπρο, Αίγυπτο και Ελλάδα για τον αγωγό Eastman, αλλά είναι, επαναλαμβάνω, μπορεί να είναι πάλι το μοιραίο λάθος και να θρυνήσουμε Πολλά πράγματα που δεν τα φανταζόμασταν καν. Οδηγούμαστε από ήττα σε ήττα. Οδηγούμαστε από ήττε σε ήττε. Και αυτό οφείλεται στην πολιτική και σε αυτούς που ψηφίζετε. Να τους χαίρεστε, γι' αυτό ήρθε η ελληνική λύση και την Ελλάδα την κάνει πάλι να νικήσει και να κερδίσει. Γι' αυτό και λέω ελάτε στην ελληνική λύση. Γι' αυτό και λέω ελάτε την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου στο Δημαρχείο Κηφισιάς, Μυρσίνης 24, 6 ώρα τα απόγευμα να στεκεί. Γι' αυτό και λέω ελάτε την Κυριακή 13 Ιανουαρίου στην Ελευθερή Πολυκαβάλας, 11.30 ώρα το πρωί, στο Αφιθέατρο θα είμαστε για όλους τους Έλληνες. Φίλε και φίλοι. Τα ελληνικά μέσα ενημερώσεω με εντολή του Σόρος κρύβουν ειδήσει. Τα ελληνικά μέσα ενημερώσεως είναι βοθροκάναλα πραγματικά. Στο μόνο που μπορώ να συμφωνήσω στον κύριο Πολάκη είναι αυτό εδώ. Ότι συμπεριφέρονται ως βοθροκάναλα. Με εντολή, επαναλαμβάνω, Σόρος κρύβουν αλήθειες που τα... θα έπρεπε να είναι η πρώτη σημαία. Ακούστε λοιπόν τι κρύβουν. Η Φιλανδία, φίλε και φίλοι, φίλοι τερματίζει την παράνομη μετανάστευση. Εξαιτία των συνοπιών που έχει στο κράτο, είπε ο Πρωθυπουργό και της. Και ο πρόεδρο τη. Δηλαδή, τι είπαν. Τέρμα στην παράνομη μετανάστευση. Η Φιλανδία, παρακαλώ, σκανδιναβικέ χώρε, δεν μιλάμε για Ουγγαρία τώρα. Βάση νόμου, προβλέπεται φυλάκιση ενό έτου σε, σε μετανάστε που εισέρχονται παράνομα, οι οποίοι από εδώ και στο εξή θα θεωρούνται εγκληματίε με το ποινικό κώδικα τη Φιλανδία. Στην Ελλάδα είναι τουρίστε, στη Φιλανδία είναι εγκληματίε οι λαθροεισβολείς, αυτοί που έρχονται εδώ και ισοπεδώνουν, επαναλαμβάνω, έθι, ήθι, έθιμα και αξίες. Αυτή είναι η διαφοροποίηση μα. Είμαστε με τη Φιλανδία, είμαστε με την Ουγγαρία, είμαστε με την Ιταλία, είμαστε με τη Ρωσία, είμαστε με τη Βουλγαρία. Με αυτή την πολιτική ελληνική λύση. Πρώτα η Ελλάδα και οι Έλληνε. Δεν μπορεί όλη η Ευρώπη να θωρακίζεται και να έχω συριζανθέλινε εδώ να λένε μπάτε σκύλια, λέστε, και ένα σωρό μη οργανώσει που κονομάνε εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τέλο με εμά. Και επειδή πιέζει ο χρόνο, τα ελληνικά μέσα λοιπόν, φίλε και φίλοι, κρύβουν την πιθανότητα, κρύβουν το ενδεχόμενο να διαμελιστεί η Ελλάδα. Γιατί επαναλαμβάνω, είναι εντολοδόχοι. Εκτελούν εντολέ. Όλοι του. Ξεκίνησαν να κυκλοφορούν τα διαβατήρια τη Σαμουριά, το ξέρετε. Δώσ' μου σε παρακαλώ το διαβατήριο, το εσωτερικό, κυκλοφορεί διαβατήριο δημοκρατίας δημοκρατία της Αμουριάς. Όπω κυκλοφορούν και διαβατήρια Δημοκρατία τη Μακεδονία. Έχουμε μια φωτογραφία, αν δεν κάνω λάθο. Πρέπει να την έχουμε. Παράλληλα, ο Ζάεφ αγόρασε. Άρα, Διονύση Γίγαντα. Στην αγορά 240.000 διαβατήρια Δημοκρατία τη Μακεδονία. Είναι οι ειδήσει που κρύβουν. Από το 1997, φίλε και φίλοι, στο βιβλίο μου Η Ελλάδα αιμορραγεί τα έγραφα αυτά. Και κάνω μία έκκληση γιατί όλοι έχουμε παιδιά. Όλοι έχουμε αγγελούδια. Όλοι έχουμε γκόνια, ανήψια. Αφήστε κατά μέρο το Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΑΝΕΛ. Αφήστε κατά μέρο το Κουκουέ, την ελληνική λύση, δεν ξέρω τι ψηφίζετε. Βάλτε πρώτα την Ελλάδα πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλου η πατρίδα, η Ελλάδα. Διότι εγώ δεν είμαι εναντίον των ξένων. Δεν είμαι εναντίον των μεταναστών. Δεν είμαι εναντίον των ανθρώπων συνολικά. Δεν μπορεί μια πτωχευμένη χώρα όμω να ταΐζει τον κάθε νεοεισερχόμενο λαθροεισβολέα που παράνομα εισήλθε και να μην ταΐζει τον Έλληνα άστεγο. Δεν λέω κάτι παράλογο. Να μην δίνω στο παιδί που δουλεύει 8 ή 9 ώρα την ημέρα ένα χιλιάρικο και του δίνω 500-600 ευρώ, όταν ο, ο ο λαθροεισβολέα, παίρνει 500 ευρώ ένα κεφάλι και κάθεται. Αυτό είναι τραγωδία. Είναι κοροϊδία για το Ελληνόπουλο που πα, 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 παλεύει να δουλεύει για 300-500 ευρώ για τον Έλληνα. Όταν ο Τεμπελχανά, ο Πακιστανός και ο Αφγανό παίρνουν 400-500 ευρώ επίδομα κάθε μήνα και κάθονται. Αυτή είναι η ελληνική λύση και σε όποιον αρέσει. Αυτά θα λέμε με ένα τηλέφωνο. Πάρτε ένα τηλέφωνο τώρα και πείτε: Θέλω να γίνω μέλο. Θέλω να βοηθήσω. Θέλω να είμαι πυρήνα. Θέλω να είμαι υποψήφιο. Να στηρίξω την ελληνική λύση. Αν θέλετε δωρεάν νομικέ συμβουλέ, η ελληνική λύση πληρώνει δικηγόρου. Πληρώνουμε δικηγόρου για να μα δίνουν δωρεάν νομικέ συμβουλέ. Του πληρώνουμε εμεί ω κόμμα, ω κίνημα, ω φορέα. Γιατί θέλουμε να προσφέρουμε στον Έλληνα και στην Ελλάδα. Φίλε και φίλοι, για να δείτε ότι δεν ενώνονται αυτά πράγματα, έρχονται στην Ευρώπη και τα κάνουν ρημαδιό. Έρχονται στην πατρίδα μας στην Ευρώπη μα, οι λαθροεισβολεί και τα ισοπεδώνουν όλα. Δεν πιστεύετε. Δείτε λοιπόν το πρώτο βίντεο, τι έγινε στην παραλία Θεσσαλονίκη την πρωτοχρονιά και τι έγινε στην Γαλλία, ταυτόχρονα σε άλλο σημείο, στην Γαλλία, σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα. Μιλάμε για ΙΕΝΕΣ. Όχι όλοι, αλλά έτσι συμπεριφέρονται οι ΙΕΝΕΣ. Δείτε τι έγινε.

Voilà, voilà, c'est comme ça ou pas Personne ne touche Oh, on est où là On est pas à Nice On gagne le point C'est le gars comment il est lui αυτό το παιδάκι είναι Γάλλος, Γαλόπουλο, τα άλλα είναι Αλγερινάς Τσογλάνια. Ζητώ συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται! Αυτό που βλέπετε είναι Μαροκινή, βάλαν κάτω τρεις Αλγερινούς και τους κάναν μαύρους στο ξύλο. Ήταν 12.30 το βράδυ, αλλαγή του χρόνου μετά τι εκδηλώσει. Στου οσταπίσαν στο ξύλο. Και ακούστε τώρα, δεν με ενδιαφέρει τα που είναι ορισμένοι. Αυτοί οι τρει στο νοσοκομείο. Δωρεάν όλα. Δηλαδή, του ξεκυλιάζουν, του σκοτώνουν, σκοτώνονται μεταξύ του και πα στα νοσοκομεία και πληρώνει πάλι ο Έλληνα αυτή την ιστορία. Γιατί δεν έχουν πολιτισμό. Δείτε εδώ. Αυτό που βλέπετε είναι ένα δημοτικό αστυνομικό. Τον άνθρωπο σα κατέψαν κάτω στη Γαλλία. Για να τα βλέπετε αυτά, δεν ενώνονται αυτά, παιδιά. Δεν ενώνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά, καταλάβετε το. Έρχονται δύσκολε τρομακτικέ καταστάσει. Μου λέει η κόρη μου, παραδείγματο χάρη, στην Αριστοτέλου, το βράδυ μετά τι 12.30 εκεί που είναι το στοπικό και το πιο πάνω, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν τα παιδιά πλέον. Φοβούνται! Σκοτώνονται για το εμπόδιο των ναρκωτικών και το τσιγάρων, οι κύριοι Αυγανοί και Πακιστανοί. Αλλά ποιο θα πει αυτά, ποιο θα ξεβρωμίσει το χώρο, η ελληνική λύση. Από όλα τα καθάρματα που κάνουν παράνομε πράξει, η ελληνική λύση θα ξεβρωμήσει τον τόπο. Δεν γίνεται αλλιώ, παιδιά. Δεν γίνεται συντελήνε μου.